Δήμαρχας, κύριε Δήμαρχε Αμιντέου, αγαπητέ Πρόεδρε της Ιστορικής Κοινότητας Πρώτης, κύριε Πρόεδρε του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Στρατού Νομού Φλόρινας, κύριε Πρόεδρε της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, σεβαστέ στρατηγέ, κύριε Κούρκα Κωνσταντίνε, κύριοι δημοσιογράφοι, αγαπητοί συμπολίτες, κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους του τοπικού συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού του Παραδείγματος Νομού Φλόρινας, σας καλωσορίζουμε στη συναποψινή εκδήλωση για τα 67 χρόνια της επετείου από τη Μάχη της Φλόρινας στις 12 Φεβρουαρίου 1949 και σας ευχαριστούμε για τη τιμή που μας κάνατε να είστε σήμερα παρόντες στη σημερινή βραδιά που είναι αφιερωμένη στους υπερασπιστές της πόλης, αλλά και των γύρω χωριών, που μαχόμενοι για την αξιοπρέπεια τη δική τους και τη τιμή των οικογενειών τους, έπεσαν αγωνιζόμενοι, ηρωικώς μαχόμενοι, υπερπίσως και πατρίδος για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Το πρόγραμμα σημερινής εκδήλωσης περιλαμβάνει ανάγνωση μηνύματος Προέδρου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Αθήνας. Δεν κατέστη δυνατή η άφηξή του στην Φλόρινα λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων και θα αναγνώσουμε ένα μήνυμα του κ. Δανιάνα. Ομιλία για την επέτειο της Μάχης Φλόρινας από τον έφερο ταγματάρχη κ. Κλεμεντίδη Γιώργιο. Απονομή τιμητικής πλακέτας της ΕΑΣ στον έφερο ταγματάρχη κ. Κλεμεντίδη Γιώργιο. Σύντομος χαιρετισμός από τον 95χρονο πλέον στρατηγό κ. Κόρκα για τα γεγονότα περίοδου εκείνης, που ο στρατηγός ήρθε από την Αθήνα και το σύντομο του για να τιμήσει την εκδήλωση και σήμερα και αύριο, όπου θα καταθέσει και στεφάνι στο στρατηγικό νεκροταφείο για το 14ο λόγο ωραίων καταδρομών. Στο τέλος της εκδήλωσης θα προσφερθεί ένα κέρασμα από φρουρινιώτικες και σπίτες και αναψυκτικά κατά την έξοδό σας. Ανάγνωση μηνύματος Προέδρου ΕΑΣ υποστρατήγου κ. Δανιά Ευάγγελου για τη Μάχη της Φλόρινας. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι, που διαβείτε στον αθλητικό νομό της Φλόρινας, θυμάται την απόψινή λιτή εκδήλωση του Παραδείγματος Φλόρινας. Δυστυχώς εφέτος δεν μπορώ να είμαι παρόν λόγω των αθλητικών κινητοποιήσεων. Η ψυχή μου όμως είναι μαζί σας και το σώμα μου στην Αθήνα. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα αποτελούσε ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμένα να βρίσκομαι απόψε στην Ακρατική Φλόρινα, η οποία μου θυμίζει τα χρόνια της νιώτης μου, τότε που ως αρθιμολοχαγός υπηρετούσα στην 106 μοίρα παιδινού πυροβολικού και που γιορτάζουμε την επέτειο της μάχης με κάθε μεγαλοπρέπεια όπως αξίζει, με παρελάσεις και φυσικά την παρουσία όλων των αγώνων της πόλεως και του νομού, πέρα και έξω από κάθε σκοπιμότητα. Είμαστε λοιπόν νοερά παρόντες προκειμένου να αποτίσουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνη στους αθάνατους μαχητές αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες που θυσιάστηκαν στη Μάχη της Φλόρινας στις 12 Φεβρουαρίου 1949. Η ΕΑΣ είναι παρούσα και θα είναι πάντοτε παρούσα υπηρετώντας την ιστορική αλήθεια, πέρα και έξω από σκοπιμότητα, για να τιμά αυτούς που έδωσαν το πολυτιμότερο αγαθό της ζωής τους, δηλαδή για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι και δημοκρατικά. Οι θυσιαστέντες αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οπλίτες ήταν παιδιά του ελληνικού λαού, που εκπληρώντας κυρίως οι οπλίτες συνταγματική επιταγή, υπηρετούσαν τη θητεία τους, τα δε στελέχη, υπακούοντας στους νόμους και στρατηγικούς κανονισμούς και διαταγές, έκαναν το καθήκον τους για μια πατρίδα ελεύθερη και δημοκρατική. Και οι οποίοι τελικά δικαιώθηκαν, αφού η χώρα μας δεν έγινε Αλβανία του Χότζα ή Ρουμανία του Τσαουσέσκου. Η Μάχη της Φλόρινας ήταν κεφαλαίωδος σημασίας και η ηγεσία του Δημοκρατικού Στρατού ήθελε την κατάληψη της Φλόρινας για πολλούς λόγους, ένας εκ των οποίων ήταν η άμεση γυπνίαση με τα σύνορα και αν την κρατούσε θα καταστούσε την κυβέρνηση του Βουνού. Ιστορία πολύ παλιά, από το 1947, όταν χειμωνιάθηκα προσπάθησε να καταλάβει το Μέτσοβο και αμέσως μετά την Κόνιτσα, με κύριο αντικειμενικό σκοπό την στρατολόγηση ανθρών και την εξόδευση της φρουράς. Επίσης, όπως αργότερα αποκάλυψε ο Μάρκος το καλοκαίρι του 1948, ο ίδιος μαζί με τον Ζαχαριάδη επισκέφθηκαν στη Μόσχα τον Πατριάρχη του Κομμουνισμού, τον Στάλιν, ο οποίος του συνέστησε να καταλάβουν τη Φλόρινα. Η παρένεση αυτή του Στάλιν όρισε τον Ζαχαριάδη να ασχοληθεί για πρώτη φορά πιο ενεργά στην επιχείρηση
κατά της Φλόρινας και μάλιστα την παρακολούθησε από μακριά με κιάλια. Ο Δημοκρατικός Στρατός διέθεσε για την επίθεση περί τους 5.000 αντάρτες και για πρώτη φορά ειδικές μονάδες όπως ομάδες Σαμποτέρ, λόγους κυνηγών αρμάτων, τάγματα μεταφορών και υγειονομικού, τμήμα διβάσεων και τέσσερις πυροβολαρχίες. Και από τη στρατολόγηση περίμενα χιλιάδες αντάρτες. Η διοίκηση της επιχείρησης κατά της Φλόρινας ανατέθηκε στο Γούσια για να αποδείξει στρατικές του ικανότητες. Αλλά ο Γούσιας βρήκε τον μάστορά του. Απέναντί του ήταν δευτέρα μεραρχία με διοικητή του θρηλυκού παππού, τον στρατηγό Νικόλα Παπαδόπουλο. Άνδρα γενναίο και με μοναδικές πολεμικές διακρίσεις από την εποχή της μάχης του Ρίμινη. Να λοιπόν γιατί η ΕΑΣ είναι παρούσα και να γιατί ήταν πάντοτε παρούσα. Να αποδίδει στα ελάχιστα σε αυτούς που θυσιάστηκαν για μια πατρίδα ελεύθερη και δημοκρατική. Και γιατί οι ηρωικοί μαχητές Φλόρινας απέτρεψαν τα σχέδια των εχθρών της πατρίδας, που ήθελαν στη Φλόρινα να καταστήσουν την κυβέρνηση του βουνού και εν συνεχεία να την καταστήσουν πρωτεύουσα του λεγόμενου κράτους της Μακεδονίας, που ο Τίτο κατά τον τέλειο του Στάλιν επινόησε. Και μπορεί σήμερα οι έννοιες, οι συνθήκες και οι χαρακτηρισμοί να άλλαξαν. Εμείς κρατάμε σιωπηλά τη διαμαρτυρία μας και την απουσία της επίσημης πολιτείας, ενώ τις εκδηλώσεις της άλλης πλευράς των ηττημένων, δηλαδή τις θεωρεί εορτές μνήμης και θυσίας, εμείς με την παρουσία μας δηλώνουμε ότι δεν τις θεωρούμε γιορτές μίσους που τις αποκαλούν για να εξυπηρετήσουν σκοπιμότητες, αλλά γιορτές μνήμης και θυσίας για την ελευθερία της πατρίδας. Και ότι θα συνεχίσουμε την οφειλόμενη απόδοση τιμής στους μαχητές Φλόρινας. Παρόν όμως είναι ο γενναίος στρατηγός Κόργας, ο οποίος ήταν από τους πρωταγωνιστές της μάχης και ο οποίος με το δικό του καθιερό τρόπο μπορεί να μας μεταφέρει το όραμα της εποχής. Την ιστορία, σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, τη συνθέτουν τα γεγονότα τα οποία μπορούν να περιγραφούν μετά από πολλά χρόνια, αλλά και το ξεχωριστό όραμα της εποχής και επομένως είναι ο πλέον κατάλληλος να μας μεταφέρει για τη μάχη, αλλά και την επικρατούσα τότε πολιτικοστρατική κατάσταση. Η ΕΑΣ, όπως προανέφερα, θα είναι πάντοτε παρούσα για να τιμά τη θυσία των ενδόξων μαχητών της Φλόρινας. Σας ευχαριστώ. Υποστράτηγος στην Αποστρατεία Ευάγγελος Δανιάς, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΣ. Ανάγνωση βιογραφικού του κύριου έθνου ταγματάρχη κ. Κλιμεντίδη Γιώργιου. Ο Κλιμεντίδης Γιώργιος είναι γιος του πολίτικου αξιωματικού Κοσμά Κλιμεντίδη, ο οποίος συμμετείχε στους πολέμους του 1940 και του 1947-49, όπου και τραυματίστηκε. Γεννήθηκε στη Φλόρινα το 1947. Είναι έγκαμος και πατέρας 4 παιδιών. Υπηρέτησε στο στρατό ως έφορος αξιωματικός στο Σώμα Εφοδιαστών Μεταφορών. Είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλόρινας, καθώς και πτυχιούχος της Πατίου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών, τμήμα Δημόσιας Διοίκησης στην Αθήνα. Έχει παρακολουθήσει με επιτυχία πολλά επιμορφωτικά προγράμματα και έχει συμμετάσχει σε ανάλογα συνέδρια και σεμινάρια σχετικά με θέματα εκπαίδευσης. Έχει αναπτύξει έντονη κοινωνική δράση στην πόλη της Φλόρινας, συμμετέχοντας στα διοικητικά συμβούλια πολλών συλλόγων. Διετέλεσε πρόεδρος του Συνδέσμου Φέδρων Αξιωματικών Νομού Φλόρινας για περισσότερα από 12 χρόνια με ενεργή δράση. Η δημιουργία μνημείου προς τιμή και μνήμη των εφέδρων αξιωματικών, που κοσμεί είτε την ομόνιμη πλατεία της Φλόρινας, ήταν ιδέα του και διακαής πόθος όλων των εφέδρων και υλοποιήθηκε η προεδρία του. Ως πρόεδρος του Συλλόγου Εφέδρων Φλόρινας, αλλά και ως εκλεγμένο μέλος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου Εφέδρων Αξιωματικών Ελλάδος, από ΕΑ, για 6 συνεχή έτη, με τομέα ευθύνης τη Δυτική Μακεδονία, έχει λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Συνέδριο Εφέδρων Αξιωματικών, που έλαβε χώρα το 1999 στην Αθήνα και σε πανελλήνια συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, αλλά και στην Κύπρο. Ως πρόεδρος και εκπρόσωπος του Συλλόγου Πολυτέχνων Νομού Φλόρινας, για πάνω από 12 έτη, πήρε μέρος στα αρκετά πανελλήνια συνέδρια, αγωνιζόμενος για την επίλυση των θεμάτων που απασχολούν το πολυτεχνικό κίνημα, όπως δημογραφικό και άλλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι από τους πρώτους που αγωνίστηκαν για τη δημιουργία του Παιδαγωγικού Τμήματος στη Φλόρινα. Από τη θέση του Πρόεδρου των Εφέδρων Αξιωματικών, πρωτοστάτησε στις κινητοποιήσεις και στην επιτυχία για τη μεταστάθμευση της ενάτης Αξιερχίας Πεζικού στη Φλόρινα. Παρακαλώ τον κύριο Κλιμεντίδη, με ένα ζεστό χειροκρότημα από εσάς, να προσθέσει το βήμα.
Αγαπητοί συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, είμαι βαθιά συγκινημένος γιατί δίπλα μας βρίσκονται δύο ήρωες της εποχής εκείνης. Ήρωες για μένα είναι αυτοί που αγωνίστηκαν και σκοτώθηκαν για να ζούμε εμείς ελεύθεροι. Ήρωες είναι και αυτοί που τραυματίστηκαν. Ήρωες και αυτοί που έτυχε και έζησαν και να μακροζωήσουν, να έρχονται να μας επισκέπτονται και να παίρνουμε κι εμείς μια εθνική ανάταση. Όπως είπε και ο πρόεδρος των Αποστράτων, είναι ο κύριος Κόρκας εδώ. Έχει έρθει αρκετές φορές. Μας τιμά και τον τιμούμε. Δεν φοβήθηκε από τα μπλόκα. Ο άνθρωπος αυτός δεν φοβήθηκε τις ρηπές και τον πόλεμο. Ήταν δυνατόν να φοβηθεί από τα μπλόκα. Δίπλα μας επίσης είναι και ο Λοχίας που δίπλα του ήταν εκείνες τις στιγμές της μάχης, ο Λοχίας Ιωάννου Βλαδίμηρος. Είμαι συγκινημένος γιατί τα 3-7 χρόνια, το 47-49, ήταν και ο πατέρας μου ένας από αυτούς και κάθε χρόνο, αυτό δεν είναι λίγο σπάνιο, έπαιρνε και ένα άστρο από τα ανδρακαθήματά του. Τώρα σχετικά με το θέμα είναι κοινό, γνωστό σε όλους. Ίσως με τον κύριο Δανιά να είχαμε και τις ίδιες πηγές. Σε πολλά σημεία, από ό,τι άκουσα, θα κάνετε υπομονή να τα ακούσετε και από μένα τα ίδια. Μετά το τέλος του πολέμου, 1940-1944, ο Γιώργος Παπανδρέου κάλεσε όλους τους Έλληνες να καταθέσουν τα όπλα και να ασχοληθούν όλοι μαζί για την ανόρθωση του κράτους και ενώ οι άλλοι ευρωπαϊκοί λαοί επιδίδονταν στο έργο της ανόρθωσης των χωρών τους από τα ερείπια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, εδώ το ΚΚΕ προκάλεσε νέα πολλαπλάσια του πολέμου εκείνου δεινά με δεκάδες χιλιάδες θεμάτων και τεράστιες υλικές καταστροφές και με μελανότερη σελίδα το κατάπτυστο πεδομάζωμα. Η ηγεσία του Δημοκρατικού Στρατού απέδιδε μεγάλη σημασία στην κατάληψη της Φλόρινας για πολλούς λόγους. Διατηρούσε πάντα την ελπίδα ότι λόγω της άμεσης γυρνιάσεως της Φλόρινας με τα σύνορα, αν την κρατούσε, θα μπορούσε να εγκαταστήσει εκεί την κυβέρνηση των βουνών. Ιστορία πολύ παλιά, από το 1947. Φυσικά κύριος αντικειμενικός σκοπός ήταν η στρατολογία ανδρών και η εξόντωση της φρουράς. Υπήρχε τέλος και μια άλλη πλευρά, όπως αποκάλυψε τα ίδια επισήμανε και ο στρατηγός, ο Μάρκος ο Μπαφιάδης, το καλοκαίρι του 1948, όταν ο ίδιος με τον Ζαχαριάδη επισκέφτηκαν τον Στάλιν, το μεγάλο αφεντικό τους συνέστησε να καταλάβουν τη Φλόρινα. Υπάρχει ένα ερωτηματικό που πλανάται τόσα χρόνια, το γιατί ο Στάλιν, ο οποίος είχε μια πολύ αδρή εικόνα του ελληνικού εμφυλίου, ασχολήθηκε με τη Φλόρινα. Και κατά πολλούς δεν εξηγείται αυτή η απόφαση. Μελετώντας, διαπίστωσε ότι την χρονιά αυτή του 1948 ο Ζαχαριάδης με τον Στάλιν, τον Δημητρόφ, τον Βούλγαρο και τον Τίτο, ο καθένας για δικό του λογαριασμό δημιούργησαν αυτό το διπλανό μας κρατήδιο, Σκόπια. Ο Μεν Στάλιν ήθελε να επεκταθεί, να κυριαρχήσει επί της Ευρώπης. Ο Δημητρόφ ήθελε
να πάρει το κομμάτι της Μακεδονίας και να κατεβεί προς τη θάλασσα. Ο Τίτο ήθελε να κόψει τα σχέδια της Σερβίας, γιατί η Σερβία είχε το μεγάλο όνειρο να γίνει πιο μεγάλη. Και ο προδότης Ζαχαριάδης, για να πουλήσει την πατρίδα μας στους ξένους. Πάντως, αυτή η παρένεση του Πατριάρχη του Κομμουνισμού ήταν εκείνη που όθησε τον Ζαχαριάδη να αναμειχθεί ενεργότερα στην επιχείρηση. Έλαβε μέρος σε στρατιωτικές συσκέψεις, μίλησε πριν από τη μάχη στους αντάρτες, φυσικά παρακολούθησε την όλη διαδικασία, την όλη τη μάχη από μακριά. Ο Δημοκρατικός Στρατός διέθεσε για την επίθεση πάνω από 5.000 αντάρτες και για πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα. Ειδικές μονάδες, όπως μονάδες Σαμποτέρ, λόγους κυνηγών αρμάτων, ένα τάγμα μεταφορών και ένα υγειονομικού, τμήμα διαβιβάσεων, 4 πυροβολαρχίες και άλλα. Από την στρατολογία στη Φλόρινα αναμενόταν μεγάλη συγκομιδή ανδρών, ώστε στις πρέσπες ετοιμάστηκαν έμπεδα για την υποδοχή χιλιάδων ανταρτών. Αυτή τη φορά, για να εναλλάσσουν οι γείτορες, η επιχείρηση ανατέθηκε στον Γιώργο Βοντίσιο Ιγούσια και στον Δημήτρη Βλαντά. Ο Ιγούσιας φυσικά ήταν υποδηματοποιός και έφτασε στο βαθμό του στρατηγού. Καταλαβαίνετε ότι παρόλο που είχαν ένα τέλειο σχέδιο για την κατάληψη της Φλόρινας, βάζοντας αυτούς τους δύο, αυτοί οι δύο ανέλαβαν με ενθουσιασμό το έργο για να αποδείξουν αργότερα την αποκαρδιωτική ένδυα των στρατιωτικών τους γνώσεων και με την μονολυθικότητα της κομματικής συμπεριφοράς, που ήταν τα χειρότερα εφόδια για ένα στρατό που βάδιζε αργά και σταθερά προς την ήττα. Οι δύο στρατηγοί ήθελαν να αρχίσουν τη θητεία τους με μια εντυπωσιακή επιτυχία, αλλά Γούσιας και Βλαντάς, όπως είπαμε, βρήκαν τον μάστορά τους. Απέναντί τους είχαν μια παλιά καραβάνα των πολέμων, τον θρηλυκό παππού, τον διοικητή της 2ης Μεροχίας, τον στρατηγό Νικόλαο Παπαδόπουλο. Μια φιγούρα γραφική με τις μεγάλες άσπρες μουστάκες, εξού και η ονομασία Παππούς. Έναν άντρα γενναίο με μοναδικές πολεμικές διακρίσεις από την εποχή της μάχης του Ρίμινη. Ο Γούσιας υπολόγιζε τη δύναμη της 2ης Μεραρχίας σε 4.000 άντρες. Αριθμός κάπως μικρός για μεραρχία του ελληνικού στρατού εκείνης της εποχής. Αλλά η μονάδα αυτή είχε αποδεκατιστεί στις φθινοπορεινές μάχες του Βιτσίου. Και επιπλέον ο Παπαδόπουλος διέθετε μέσα στην πόλη μόνο μία από τις 3 ταξιαρχίες του. Κατά σύμπτωση την ταξιαρχία με το ένδοξο όνομα της 3ης Ορεινής Ταξιαρχίας. Από τις άλλες 2 ταξιαρχίες του, η μία βρισκόταν στα γύρω υψώματα και η άλλη αρκετά μακριά από την πόλη, στην τοποθεσία Βέβη Κλειδί. Μια καθυστέρηση, λόγω της ανικανότητας, όπως είπαμε, των 2 στρατηγών του Δημοκρατικού Στρατού, μια καθυστέρηση 24 ώρων για την έναρξη των επιθέσεων, έδωσε την ευκαιρία στην διοίκηση της 2ης Μεραρχίας και στον Παπαδόπουλο, ο οποίος είχε ένα τεράστιο όπλο στα χέρια του. Ποιο διέθετε άριστες πληροφορίες για τον αντίπαλο. Είτε συμπτωματικά, όπως ίσως σας αναφέρει και ο κύριος Κούρκας, είτε από πληροφορίες άλλες, είχε διαστανθεί την επίθεση και μάλιστα λέχθηκε ότι είχε προλάβει να ενεργήσει ασκήσεις των ανδρών του στα πιθανά σημεία επιθέσεως. Τα πρώτα ενδεικτικά σημεία ενάρξεως της επιθέσεως σημειώθηκαν στην περιοχή Δροσοπηγής γύρω στις 11 το βράδυ της 11ης Φεβρουαρίου. Παράλληλα και από την περιοχή του Κιλίδερβε. Προωθούμενα τμήματα συμμοριτών έπεσαν σε ενέδρα του 508 τάγματος πεζικού.
Τα μεσάνυχτα άλλη ενέδρα του 503 τάγματος πεζικού σημείωσε, χωρίς να ενοχλήσει, την εμφάνιση συμμοριτών στο διάδρομο Φλόρινα Σαλόνων, ενδεδειμένων με λευκούς χιτώνες, κατά άλλος με συντόνια. Άλλες ομάδες εμφανίστηκαν κοντά στο 1033, στην Παζροβίτσα έγιναν εκρήξεις ναρκών. Οι ενδείξεις για την έναρξη της επιθέσεως ήταν επαρκής για την διοίκηση της Μεραρχίας, ο διοικητής της οποίας διέταξε αμέσως συναγερμό και την εκπομπή ανασχετικών βολών από πυροβολικό. Στις 3 το πρωί το συμμοριακό πυροβολικό άρχισε να κανονιοβολεί με κατηγιστικά πυρά την Φλόρινα από την Τριανταφυλιά και από την περιοχή της Βίγλας. Λίγο αργότερα άρχισε η λυσαλαία επίθεση των συμμοριτών σε ολόκληρο το κυκλικό μέτωπο. Η κύρια προσπάθεια των συμμοριτών συγκεντρώθηκε στα υψώματα Παππούς και 1033 από βορρά και στο ύψωμα Λίπα 1215 από τον νότο, κοντά στο σταθμό της διοίκησης της 21ης Αξιαρχίας. Όλες οι επιθέσεις των συμμοριτών προσέκρουσαν σε μια πεισματώδη όσο και γενναία αντίσταση των υπερασπιστών της Φλόρινας. Οι στρατιώτες μας, εμπνευσμένοι από έναν άξιο και γενναίο αρχηγό, τον στρατηγό Παππού, ανεδείχθησαν άξιοι της πατρίδος. Υπερασπίστηκαν με ηρωισμό απαράμιλο το ιερό χώμα της Ελλάδος. Κανένα αντικειμενικό σκοπό δεν πέτυχαν οι συμμορίτες. Και αν προς στιγμή κατόρθωναν να εισβάλλουν σε κάποιο ύψωμα, μια ηρωική εξόρμηση των στρατιωτών μας τους ανέτρεπε. Παρ' όλα αυτά όμως, η τακτική θέση της Δευτέρας Μεραρχίας ήταν δυσχερής. Στις 5 το πρωί ο στρατηγός Παπαδόπουλος με σήμα του προς το δεύτερο σώμα στρατού ανέφερε: «Ο εχθρός πιέζει ισχυρός από βορρά και δύση τμήματα της Τρίτης Ταξιαρχίας. Ομοίως πιέζεται ο σταθμός διοικήσεως της 21ης Ταξιαρχίας εις την περιοχή Παναγιάς. Ο βομβαρδισμός πόλεως συνεχίζεται δραστικότερος. Αξιωματικοί και οπλίτες μαχόμενοι ως λέοντες αποκρούν λυσαλαίας επιθέσεις συμμοριτών». Μεταξύ, στις 3 και 20 το πρωί, διατάχθη η 22η Ταξιαρχία να κινηθεί προς Φλόρινα για να ενισχύσει τα ασθενή σημεία του μετώπου. Η μετακίνησή της δεν επιτυχάνεται λόγω ναρκοθετήσεως της οδού και προσβολής των χωρίων λόφων μελίτης κλειδιού. Στις 4 το πρωί το δεύτερο σώμα στρατού διατάσσει την κίνηση της 77ης Ταξιαρχίας προς Φλόρινα, καθώς κοινός τάγματος από την Έδεσα και άλλο από την Καστοριά. Παράλληλα, τμήματα της 10ης Μεραρχίας διατάχθηκαν να αναλάβουν επιθετικές ενέργειες στην περιοχή του Βιτσίου προς αντιπερισπασμό, ενώ το 48ο τάγμα Εθνοφρουράς Αμιντέου διατάχθη να ενισχύσει τα τμήματα κλειδιού για να παραμείνει ανοιχτή η στενοπός Κυρλή-Δερβέν. Οι συμμορίτες εντωμεταξύ φτάνουν στις δυτικές παρυφές της πόλεως και επιχειρούν να εισέλθουν. Οι άνδρες των λόχων μεταφορών τους αποκρούν. Κατά τις 7 το πρωί οι στρατιώτες μας, παρά την απαράμιλη γενναιότητά τους και την επική αυτοθυσία τους, αναγκάστηκαν μπροστά στον υπέρτερο όγκο ανδρών και πυρός να εγκαταλείψουν τα υψώματα Παππούς 1115. Από το πρωί τα μαχόμενα ηρωικώς τμήματα της Δευτέρας Μεραρχίας είχαν την υποστήριξη της πολεμικής αεροπορίας, η οποία παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε αλλεπάλληλα κύματα κεραυνοβολούσε με τα πολυβόλα και τις ροκέτες. Στις 10 το πρωί οι συμμορίτες καταλαμβάνουν ύστερα από πεισματώδη άμυνα των υπερασπιστών του το ύψωμα 1398 και αρχίζουν νέα επιθετική, εντονότερη τώρα, ενέργεια κατά του υψώματος 1033. Οι λίγοι υπερασπιστές του θρηλυκού υψώματος αναδεικνύονται πραγματικοί ήρωες.
πολεμούν ως λέοντες και γράφουν νέες υπέρλαμπες σελίδες δόξας και μεγαλείου. Υπερασπίζονται το Άγιο Χώμα του Χίλετρε. Χίλια 33 με ιερό πείσμα. Παρά τις υπεράνθρωπες όμως προσπάθειες τους, δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τους απειράριθμους συμμορίτες που κατά κύματα επιτίθανταν κατά του υψώματος. Αναγκάστηκαν ύστερα από σκληρό αγώνα να το εγκαταλείψουν και να συμπτυχθούν στα νοτιοανατολικά αντερίσματά του. Ευτυχώς όμως η διοίκηση της Μεραρχίας βρισκόταν σε στιβαρά χέρια, όπως είπαμε, ο στρατηγός Παππούς, νυφάλιος, ψύχρεμος και αποφασιστικός, ύστερα από σύντομη εκτίμηση της δημιουργηθής καταστάσεως, πήρε τις αποφάσεις του. Εσπεσμένα συγκρότησε μια τοπική εφεδρική μονάδα από άνδρες ΛΟΚ, εδώ θα πατήσω λίγο, διοικητής λοχαγός των ΛΟΚ ήταν ο παρευρισκόμενος εδώ ο ήρωας Κόρκας. Μαζί με αυτούς τους λοκατζίδες ήταν και άλλα τμήματα από τα τάγματα 507 και 509 της 22ης Ταξιαρχίας που έφτασαν ως ενισχύσεις και ο στρατηγός διέταξε αντεπίθεση προς ανακατάληψη του σημαντικότατου τότε υψώματος 1033. Οι στρατιώτες ανέλαβαν την επιχείρηση με πραγματική αυτοθυσία. Όρμησαν σαν σύμφωνες και μέσα σε λίγη ώρα σάρωσαν τους επιδρομείς και το ύψωμα 1033 ξανάπεσε στα χέρια του στρατού μας. Στην κορυφή εντόπισαν τα πτώματα των ανδρών της δημιουργίας του 502 τάγματος πεζικού που υπεράσπιζε τη θέση και το εκεί βρήκαν και το άψυχο διαμελισμένο από τους κακούργους τότε. Το άψυχο σώμα του επικεφαλής Ανθιπολοκαγού Χαράλαμπου Καστρισιανάκη. Οι συμμορίτες τράπηκαν σε φυγή και καταδιώχθηκαν και πέρα της περιοχής του Αγίου Μάρκου και δεύτερη φορά και πέρα από τα σύνορα. Οι πρώτοι καταδιώχθηκαν το 48 και εκεί οργανώνονταν και ξανάρχονταν. Από τη στιγμή αυτή, συγχωρέστε μου τη συγκίνηση, από τη στιγμή αυτή η όλη τακτική κατάσταση του μετώπου μεταβάλλεται. Οι μονάδες της Μεραρχίας αναλαμβάνουν αντεπιθετική πρωτοβουλία. Στην περιοχή Σκοπιάς, Τροπεούχου, Άνου Ιδρούσας, οι συμμορίτες διώκονται από παντού. Άλλα τμήματα στρατού, χωροφυλακής και ΜΑΗ ανατρέπουν τους συμμορίτες και ανακαταλαμβάνουν το 1115. Απελευθερώνουν και την τέταρτη πυροβολαρχία, η οποία εντός λίγου διαστήματος επανέλαβε τη δράση της. Έτσι, η 21η Ταξιαρχία απαγκιστρώθηκε και ανέλαβε και αυτή επιθετικές ενέργειες. Εν τω μεταξύ, τα αφιχθέντα κατά το μεσημέρι τμήματα της 22ης Ταξιαρχίας ξεκαθάρισαν το ένα μετά το άλλο τα υψώματα και στις 5:30 το απόγευμα οι συμμορίτες ήταν κάτοχοι μόνο του υψώματος Παππούς, όπου με δραστικά πυρά υποστήριζαν την βία σύμπτυξη των υπολοιμάτων των επιδρομέων. Το πεδίο της μάχης ήταν σπαρμένο από εκατοντάδες πτώματα, ενώ σε άθλια γραμμή οδηγούνταν προς τη Φλόρινα οι ρακένδυτοι εχμάλωτοι. Το απόγευμα κατέφτασαν οι πρώτες εκτός Φλόρινας ενισχύσεις, οι οποίες ανέλαβαν δράση καθαρίσεως των υπολοιμάτων. Την επομένη κατέφτασαν και άλλες ενισχύσεις, οι οποίες στερέωσαν την αμυντική νίκη της Δευτέρας Μεραρχίας. Η μάχη της Φλόρινας έληξε στις 15 Φεβρουαρίου με πλήρη θρίαμβο του εθνικού μας στρατού και συντριπτική πανολευθρία των επιδρομέων. Το πρωί της 16ης Φεβρουαρίου 1949 έφτασε αεροπορικός στη Φλόρινα ο αρχιστράτηγος Αλέξανδρος Παπάγος μαζί με τον Αμερικανό στρατηγό Van Fleet,
αρχηγό της Αμερικανικής Στρατιωτικής Αποστολής στην Ελλάδα. Ο στρατάρχης Παπάγος συνεχάρη τους άνδρες της Δευτέρας Μεραρχίας για τον άφλο που επιτέλεσαν κατά τη μάχη της Φλόρινας. Η νίκη της Φλόρινας επέδρασε σημαντικότατα στο ηθικό του εθνικού μας στρατού, ο οποίος έκτοτε ανέλαβε επιθετική πρωτοβουλία, η οποία κατέληξε στον περηφανή θρίαμβο του Γράμμου και του Βίτση. Αντιθέτως, είχε δυσμενή επίδραση στους συμμορίτες, τον οποίον το ηθικό κλονίστηκε ανεπανόρθωτα. Θα ήταν παράληψη ασυγχώρητη αν στους συντελεστές της νίκης της Φλόρινας δεν συγκατέλεγα και το ηρωικό και γενναίο λαό της ακριτικής Φλόρινας, της κοινότητας της πρώτης, του κρατερού και άλλων κοινοτήτων, πολλοί κάτοικοι των οποίων έρχονταν στη Φλόρινα και εντάχθηκαν στις δυνάμεις αυτοάμυνας. Εθελοντικά, πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι ο κομμουνισμός στη Φλόρινα δεν βρήκε μόνο τον στρατό αντιμέτωπο, βρήκε και το λαό της Φλόρινας, ο οποίος ίσωμος στο πλευρό του στρατού πολέμησε στην πρώτη γραμμή. Και αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία. Χαρακτηριστικά είναι και τα λόγια του στρατηγού Νικολάου Παπαδόπουλου Παππού κατά την ψαλίσια δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό το απόγευμα της 13ης Φεβρουαρίου. «Πρέπει να ευχαριστήσω και τους κατοίκους της πόλης της Φλόρινας για την στάση την οποία ετήρησα. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, αφού είναι απόγονοι του μεγάλου Αλεξάνδρου». Ιδιαίτερα πολύτιμη ήταν η συμμετοχή και η συμβολή της νεολαίας και των προσκόπων της πόλης στη μάχη και τη νίκη της Φλόρινας που αυθορμήτως, προσέξτε το αυτό, και με κίνδυνο της ζωής τους μετέφεραν πυρομαχικά στην πρώτη γραμμή των μαχόμενων τμήματων, επιστρέφοντας δε μετέφεραν με τα χέρια τους τους ηρωικούς τραυματίες, επιδεικνύοντας έτσι πλήρως την κατανόηση της αποστολής τους κατά τις δύσκολες στιγμές της πόλης μας. Εν αντιθέση με την βία που χρησιμοποίησε ο Δημοκρατικός Στρατός στα θύματα του πεδομαζώματος που χρησιμοποιήθηκαν για τον αντίστοιχο λόγο. Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου της Φλόρινας στις 21 Φεβρουαρίου 1949 ανέφερε «Εμείς οι Φλωρινιώτες πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για την νίκη της Φλόρινας. Πρέπει να γεμίζει η ψυχή μας τέτοιες άγιες μέρες από αγνό πατριωτισμό, μαζί και με περηφάνεια γιατί στην πόλη μας, στην Ακρόπολη του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού μας, αναχαιτίστηκε ο άθεος βαρβαρισμός και γιατί και εμείς θέσαμε ένα μικρό λιθάρι στο λαμπρό οικοδόμημα της νίκης. Πρέπει ακόμα να είμαστε περήφανοι γιατί η νίκη της Φλόρινας, ο θρίαμβος του άφθαρτου πνεύματος επί της φθαρτής ύλης, ανύψωσε την άσημη μέχρι τότε Φλόρινά μας σε πανελλήνιο σύμβολο ηρωισμού και γενναιότητας και την έστησε σωστή αρχόντισσα στον αστραφτερό θρόνο του ελληνικού Βορρά. Η νίκη της Φλόρινας διασάλπισε στα πέρατα του κόσμου με την θεϊκή κλαγκή των τιμημένων όπλων και την νικήτρια φωνή της αγέροχης και αλήγιστης ελληνικής ψυχής, πως οι λαοί πρέπει να αγωνίζονται και να πεθαίνουν για την ελευθερία τους. Και ακόμα, πως εδώ στην ακραία γωνιά της Ελλάδος κατοικεί η Φλόρινα, η πόλη σύμβολο, η νέα πρωτεύουσα όπου έστησε τον μεγαλοπρεπή θρόνο της η Παναγιά. Πως εδώ πάλι καλύτερα η καρδιά της Ελλάδος μας, γιατί η Φλόρινα με την περίλαμπρη νίκη του εθνικού μας στρατού απέδειξε πως είναι η καρδιά και το αίμα της Ελλάδος, πως είναι η ίδια η αθάνατη Ελλάδα μας. Ευχαριστώ. Στον Εύρο Ταγματάρχη, κ. Φιλιππίδη Γεώργιο, στο
τον εξαίρετο ομιλητή, μας συγκίνησε όλους, το έμβλημα της ΕΑΣ. Θα είναι σαν Αποστράτο. Να είστε καλά. Τα 10 που συνεργαστήκαμε μαζί την κόρη σας, γερή δυνατή, όλη η οικογένεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για όλα. Συγχαρητήρια έπρεπε να πω από την αρχή στους οργανωτές και σε εσάς. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν καλέσουμε στο βήμα τον αστατικό τον κύριο Κόρκα, μέρες τώρα στριφογυρίζει στο μυαλό μου και σε μένα, το έχω πει και στον αντιπρόεδρο της Ένωσης Αποστράτων της Φλόρινας, στο Συμβούλιο, να γίνει μία πρόταση από εμάς εγγράφος και ο αγαπητός κ. Σταντιδήμαρχος και φίλος κ. Άρης θα βρει τον τρόπο να εισηγηθεί στον κύριο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας. Ο δρόμος που βρίσκεται μπροστά από τα σπίτια των αξιωματικών, τα στρατιωτικά κύματα των αξιωματικών, τα ΣΟΑ που λέμε εδώ στη Φλόρινα, και λέγεται Οδός Στρατού, να μετονομαστεί από Οδός Στρατού